Ζητάμε σήμερα να είναι η πατρίδα μας η μάνη όλων των μανιατών και όχι η λακωνική και η μεσσηνιακή μάνη. Εμείς ζητάμε σήμερα να ανήκουμε στον εαυτό μας και στα όνειρά μας. Ζητάμε σήμερα που η Ελλάδα δίνει με τόση ευκολία πατρίδα σε ξένους και εμείς τη δική μας πατρίδα. Αυτή ζητάμε. Ζητάμε σήμερα να γίνει η πατρίδα μας μια διοικητική οντότητα με το όνομα Μάνη. Όποια διοικητική οντότητα, αλλά με το όνομα Μάνη. Ζητάμε να είναι πατρίδα μας η Μάνη και σε έργο και σε λόγο. Για την ευνομία Μαντάγαρης, Φελούρης, Κοτσονής, Δημακόγενης και όλοι οι Μανιάτες. Θα ήταν άστοχο εάν δεν σας ενημερώναμε, κύριε Υπουργέ, με δύο λόγια για τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία ίσως να διαφεύγουν αυτή τη στιγμή από πολλούς. Γι' αυτό σας λέμε λοιπόν. Η Μάνη από την απελευθέρωση της χώρας μας από τον Οθωμανικό ζυγό ήταν ενιαία και ανήκει αρχικά στη Λακωνία, συγκεκριμένα το 1845 δια του Βασιλικού Διατάγματος. 5 κάθετος 12 1845 καθιερώθηκε ο νομός Λακωνίας με πρωτεύουσα τη Σπάρτη και τη δημιουργία δύο επαρχιών, των Μολάων και του Λιμενίου, τη Μάνη δηλαδή. Αυτό είχε σαν επακόλουθο το γενικό ξεσηκωμό των Μανιατών. Έτσι προς κατευνασμό των κατοίκων ακολούθησε το Βασιλικό Διάταγμα 15 κάθετος 6 του 1846 με το οποίο συγκροτήθηκε το επαρχείο Γηθίου. Τελικά το 1899 η λαμπρότερη χρονολογία στην ιστορία τόσο της Μάνης όσο και του σύγχρονου Γηθίου, και αυτό διότι επί βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου με το νέο νόμο ΒΧΔΕΛΤΑ 6 Εβδόμου του 1899 περί διοικητικής διαιρέσεως του κράτους, η Ελλάδα χωρίστηκε σε 26 νομούς, μεταξύ των οποίων ιδρύθηκε φερόμενος ως 20ος ο νομός Λακωνικής με τρεις επαρχίες Γηθίου, Ιτήλου και Κυθήρων, με έδρα νομάρχη το Γήθιο, και ως 21ος ο νομός Λακεδαίμονος με δύο επαρχίες την Λακεδαίμονος και της Επιδαύρου Λιμηράς, με έδρα νομάρχη τη Σπάρτη. 10 χρόνια αργότερα, με το νόμο Γάμα Ύψιλον Λάμδα Δέλτα, 16 Ενδεκάτου του 1909, καταργήθηκε ο νομός Λακωνικής, ενώ οι επαρχίες Γηθίου και Ιτήλου υπήχθησαν στο νομό Λακωνίας που υφίσταται μέχρι σήμερα η δέα επαρχία Κυθήρων στον τότε νομό Αργολίδας και Κορινθίας. Ο νομός Μεσσηνίας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος με το διάταγμα 3 κάθετος 4 του 1833, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως το 1833 περί διαιρέσεως του βασιλείου και της διοικήσεώς του. Στο άρθρο 5 του εν λόγω διατάγματος δημοσιεύονται και τα όρια του νομού που περιλαμβάνει τις επαρχίες Ολυμπίας από την αριστερή όχθη του Αλφιού προς τον Πύργο, Τριφυλίας, Πηλίας, Μεσίνης και Καλαμάτας και συνορεύει με την Μάνη. Προς δε την δυτική Λακωνία ή από τα υγεία του προβαίνουσα Ράχης Βέργα παρά τον Αλμυρό. Με τον νόμο 5-12 του 1845 περί διαιρέσεως των ομαρχιακών και επαρχιακών αρχών που δημοσιεύθηκε στον ΦΕΚ του 23 του 1845, ο οποίος χώριζε τη χώρα σε 10 νομούς και 49 επαρχίες, η Μεσσηνία προσδιορίζεται στο άρθρο 10 να περιλαμβάνει τις επαρχίες Τριφυλίας, Ολυμπίας, Πηλίας, Μεσσήνης και Καλαμών. Και πάλι η Μάνη ήταν ενιαία. Μέχρι που η δικτακτορία Μεταξά αποφάσισε να αποδυναμώσει τη Μάνη, διότι τη θεωρούσε επικίνδυνη για το καθεστώς. Συγκεκριμένα με τον αναγκαστικό νόμο 1937 του 1939 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 355 και 395 του 1939 περί μεταρρυθμίσεως των ορίων νομών Μεσσηνίας και Ηλίας, η επαρχία Ολυμπίας αποσπάστηκε από τη Μεσσηνία και εντάχθηκε στο νομό Ηλίας.
εκτός 8 κοινοτήτων που παρέμειναν στη Μεσσηνία. Άγιος Όστης, Αμπελιώνα, Κακαλέτρη, Νέδα, Πετράλωνα, Πέτρα, Σκληρού και Στάσιμο. Σαν αντιστάθμισμα της απόσπασης, η δικτατορία μεταξύ έδωσε μερικά από τα ημάτια της Μάνης στη Μεσσηνία. Συγκεκριμένα με τον αναγκαστικό σίγμα σίγμα, προσέξτε, το δημοκρατικό του πρόγραμμα το οποίο συντηρεί σήμερα η ελληνική δημοκρατία, νόμο 102 Β στις 24 Δωδεκάτου του 1937, παραμονή των Χριστουγέννων όπως είπαμε, η Μάνη χωρίστηκε στα δύο. Αφού αποσπάστηκε από τη Λακωνία και δόθηκε στη Μεσσηνία το τμήμα από τη Βέργα μέχρι τα σύνορα του Αγίου Νίκονα Πολιάνας. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε Μεσσηνιακή Μάνη. Γιατί σας τα αναφέρουμε όλα αυτά? Εμείς αυτό το έγγραφο θα το προωθήσουμε, θα το καταθέσουμε και στην διαβούλευση σήμερα, αλλά θα προωθήσουμε ολόκληρο το φάκελο με την επιστολή αυτή και στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Λαγκούση. Ελπίζουμε να εισακουστούμε και ελπίζουμε να καταλάβουν ότι η Μάνη μόνο ως ενιαίος φορέας μπορεί να γίνει επαρχείο. Μπορεί να βρεθεί. Δηλαδή αυτό που ίσως κάποιος να πει, α, μα το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, γιατί με το Σύνταγμα δεν χωρίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Βάσει Συντάγματος δεν χωρίστηκαν και άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν η Μάνη, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ενιαία. Έχουν κοινό αρχιτεκτονικό δημιούργημα στα σπίτια τους. Έχουν κοινά ήθη και έθιμα. Έχουν κοινούς τρόπους πολιτισμού, πολιτιστικά γεγονότα, χαρακτήρα των κατοίκων. Βλέπουμε ότι όλοι οι Μανιάτες που είναι από τη Βέργα, όπως λέμε, από την Αγία Σιών, όλο μέχρι το Τέναρο και μέχρι το Βαλτάκι βορείως του Γηθίου, όλη αυτή η περιοχή, μηδέ συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Σμήνου, είναι η Μάνη. Ας τη διατηρήσουμε. Ας της δώσουμε την αξία που έχει, τουλάχιστον την πολιτιστική αλλά και τη διοικητική, αφού πλέον καταργούνται οι νομοί, καταργούνται οι νομαρχίες και θα έχουμε την περιφέρεια σαν δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν οι δικαιολογίες δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν είναι εκ κακή σκέψη, κακή, δεν ξέρω, τίποτα άλλο. Για ενημέρωσή σας, όλα αυτά ελέγχθησαν. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.